αυτοψία στις πληγήσεις περιοχές, σε μάλια σταλίδα, ανάληψη και βούβες, στο Δήμο Χερσονήσου, πραγματοποίησε κυβερνητικό κλιμάκιο υπό τον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θοδωρή Λιβάνιο. Με φόντο τις τεράστιες καταστροφές, ο κ. Λιβάνιος δήλωσε ότι θα δοθεί άμεσα το ποσό των 600 ευρώ στους πληγέντες, καθώς και το ποσό έως και 6.000 ευρώ για αποζημιώσεις οικοσυσκευών. Υπάρχουν οικίες που έχουν πληγεί, υπάρχουν και επιχειρήσεις που έχουν πληγεί. Θα προσπαθήσουμε άμεσα να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις. Είμαστε κοντά τους, δεν είναι μόνοι. Είναι ώρα για δουλειά και όχι για λόγια. Και φυσικά να αποκαταστήσουμε και τις δημόσιες υποδομές. Φαίνεται ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Θα έρθουν και ειδικοί μηχανικοί, ώστε να βγάλουν άμεσα και το πόρισμα και να θωρακίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται την περιοχή από τη συχνότητα των φαινομένων. Συντονισμός όμως από την περιφέρεια και με τα συναγωνιστικά υπουργεία και σε συνεργασία με τους δημάρχους. Μπορούμε να έχουμε ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Εμείς από τη δική μας πλευρά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια και με τα μηχανήματα και με τις υπηρεσίες μας. Άμεσα συγκροτείται ομάδα εργασίας για την καταγραφή των ζημιών προκειμένου να δοθούν οι αποζημιώσεις στους πληγέντες, με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ να δηλώνει ότι θα υπάρξει ακρίβεια και δικαιοσύνη στις αποζημιώσεις. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι κτηνοτρόφοι για το ζωικό κεφάλαιο, ενώ αποζημιώσεις θα υπάρξουν και για τις αγροτικές επιχειρήσεις. Η ΟΕΛΓΑ στο υποκατάστημα Ηρακλείου ενισχύεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, αυριανή απόφαση, με 20 γεωπόνους οι οποίοι θα συνδράμουν το έργο του κυρίου Δασκαλάκη και των στελεχών του υποκαταστήματος ΕΛΓΑ Ηρακλείου. Θα αποζημιωθεί άμεσα στο σύνολό του το ζωικό κεφάλαιο, μόλις καταγραφούν οι απώλειες και επίσης ό,τι δεν αποζημιώνεται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ό,τι δεν αποζημιώνεται από το πρόγραμμα των κρατικών οικονομικών ενισχύσεων. Τεράστιες είναι οι ζημιές και στις υποδομές, με τον Υφυπουργό Υποδομών Γιάννη Κεφαλογιάννη να δηλώνει ότι κλιμάκιο του Υπουργείου θα προχωρήσει άμεσα σε αυτοψία. Κλιμάκια του Υπουργείου, είτε από τον ΟΑΚ είτε από την ΔΕΦΚΑ Ανίων, αλλά βεβαίως και κλιμάκιο το οποίο θα κατέλθει από την Αθήνα, θα κινηθεί σε δύο κατευθύνσεις. Πρώτον, στην καταγραφή και αυτοψία όσον αφορά τις ζημιές που είναι σε επίπεδο υποδομών στους δήμους οι οποίοι έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, και δεύτερον και κυριότερον καταγραφή των ζημιών όσον αφορά τις επιχειρήσεις και τις οικίες οι οποίες έχουν πληγεί. Σε σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτης, δήμαρχοι περιέγραψαν τις εικόνες βιβλικής καταστροφής. Η κακοκαιρία μας διέλυσε, δήλωσε ο Δήμαρχος Οροπεδίου, ο οποίος σημείωσε ότι θα πρέπει να υπάρξει μελέτη για νέα όδευση προς οροπέδιο, καθώς αν υπάρξουν προβλήματα στον δρόμο Νεαπόλεως από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τότε θα αποκλειστεί εντελώς το οροπέδιο. Σήμερα το πρωί, 6 ώρα, είχαμε πάλι ακραία καιρικά φαινόμενα, με αποτέλεσμα να κατασταθούν πάλι οι δρόμοι, να πλημμυρίσει πάλι το Λασίθι. Έχουμε δεσμεύσει ξενοδοχείο για, σε περίπτωση εγκλωβισμού, να μεταφέρουμε κόσμο εκεί, ιδιαίτερα από τις οικογένειες του κάτω μετοχίου. Πάνω από 150 σπίτια και καταστήματα πλημμύρισαν στον Δήμο Χερσονήσου. Δεκάδες αυτοκίνητα παρασύρθηκαν από τα ορμητικά νερά. Εκατοντάδες ζώα στις γωνιές πνίγηκαν, ενώ μεγάλες είναι οι καταστροφές στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, αλλά και σε υποδομές ίδρευσης, αποχέτευσης και φωτισμού. Ο Γιάννης Έγκος τόνισε την ανάγκη διευθέτησης των ποσοτήτων νερού από τον ΒΟΑΚ, ενώ παράλληλα άφησε αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του φράγματος από Σελέμη, με αφορμή τα πλημμυρικά φαινόμενα που υπήρξαν στις γωνιές και μάλιστα χωρίς βροχές. Όπως υποστήριξε ο Δήμαρχος, η σύραγγα ήταν κλειστή, ενώ τη δική του απάντηση δίνει ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Σήμερα, χωρίς βροχή, έχουμε πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή των γωνιών, που το φράγμα από Σελέμη δεν είχε ανοίξει το πρωί τον αγωγό απορροής των νερών από το οροπέδιο, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν πάλι οι γωνιές με σημαντικά πολύ μεγάλα προβλήματα σε υποδομές. Αλλά λοιπόν κάποιοι έχουν ευθύνες. Βεβαίως έχουν ευθύνες, οι οποίες όμως σήμερα δεν είναι η ώρα να τις αναζητήσουμε, είναι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να μην έχουν θέματα ασφαλείας. Δεν έχει καμία σχέση η λειτουργία της σύραγγας στο Αποσελέμη με το αν πλημμυρίζει ή δεν πλημμυρίζει οι γωνιές. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μιλάμε για άλλη υδρολογική λεκάνη και άλλη περιοχή. Η σύραγγα λειτουργεί όταν υπάρχουν νερά στο οροπέδιο. Χθες οι στάθμες είχαν κατέβει πολύ και δούλεψε. Γενικά η σύραγγα δουλεύει όταν υπάρχουν νερά στο οροπέδιο. Όμως δεν έχει, να το επαναλάβω σε όλους τους τόνους, δεν έχει καμία σχέση λειτουργία ή μη της σύραγγας του οροπεδίου με το αν οι γωνιές πλημμυρίζουν ή δεν πλημμυρίζουν. Την ανάγκη χρηματοδότησης μελετών ύψους 12 εκατομμυρίων ευρώ για 4 συνολικά ρέματα από Γούρνες μέχρι Χερσόνησο, ώστε να δρομολογηθεί λύση για τις τεράστιες ποσότητες νερού, τόνισε ο Γιώργος Σακαπάκης.
Σύμφωνα με τον ίδιο, θα πρέπει να υπάρξει άμεσα μελέτη για την οριοθέτηση του ρέματος στην ανάληψη. Καταλαβαίνετε λοιπόν με μία μέση βροχόπτευση των 200 χιλιοστών σαν 24ωρο τι όγκο νερού είχαμε. Δημιουργήθηκαν ζημιές στο παράπλευρο δίκτυο, όχι ευτυχώς εκτεταμένες σε εμάς, αλλά όλο αυτό το νερό οδηγήθηκε στην παραλιακή ζώνη, όπου όπως καταλαβαίνετε δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή έτοιμα αντιπλημμυρικά έργα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Έχουμε όμως μελέτες, οι οποίες είναι σε πολύ καλό επίπεδο, στο στάδιο της περιβαλλοντικής αντιοδότησης και συζητήθηκε αυτό και στη σύσκεψη αυτά τα έργα της τάξης των 12 εκατομμυρίων να χρηματοδοτηθούν.